Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι και εκ μέρους του Συμπροέδρου, του κ. Χατζηθεοδοκλήτου. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ πρωί-πρωί και να ευχαριστήσουμε και την Οργανωτική Επιτροπή που μας τίμησε να συμπροεδρεύσουμε και να συντονίσουμε αυτό το τραπέζι, αυτό το θέσεις ομιλίες. Πέρασε το ακαδημαϊκό τέταρτο και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το θέμα του τραπεζιού είναι η εξελικτική προσέγγιση της θεραπείας του καρκίνου. Είναι σαφές ότι ο καρκίνος σημαίνει πολλές ειδικότητες, ιατρικές ειδικότητες, σημαίνει μια πολυπαραγωγική προσέγγιση. Έτσι λοιπόν η θεματολογία του τραπεζιού αυτού προσπαθεί να πιάσει όσο μπορεί περισσότερο τις κύριες εξελίξεις στα διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν συμβάλει καθοριστικά τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη της θεραπευτικής του καρκίνου. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να καλέσω τον πρώτο μιλητή, τον Χαρίση Καρανικιώτη, ο οποίος είναι παθολόγος-ογκολόγος, διευθυντής στο 424 στο Ογκολογικό Τμήμα, στην Ογκολογική Κλινική, ο οποίος θα μας κάνει ένα overview για τις εξελίξεις στην απεικόνηση και κυρίως στην αξιολογική. Έγινε λάθος. Είναι ο δαίμον του τυπογραφείου. Το CT το έγραψε αξονική, ενώ είναι η χημειοθεραπεία. Τι είναι? Η χημειοθεραπεία. 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 Συγγνώμη. Όχι, δεν φταίει. Δεν φταίει εσείς, φταίει ο δαίμον του τυπογραφείου. Θέλει ο δαίμον. Λοιπόν, άρα λοιπόν η χημειοθεραπεία, γιατί και εκεί πέρα έχουμε εξελίξεις. Πολύ, πολύ ωραία. Και να σου πω την αλήθεια, μου έκανε και εντύπωση. Τι διάολο. Τι διάολο. Γιατί λέω, ξέρω ότι υπάρχουν πολύ καλοί ακτινολόγοι εδώ και λέω πώς ένας ογκολόγος θα μιλήσει για την ακτινολογία. Οκ, λοιπόν, για τη χημειοθεραπεία. Ο Χαρίση, ο λόγος σε εσένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή. Εντάξει, έχω συνηθίσει 9 η ώρα το πρωί να μιλάω. Είναι το τελευταίο καιρό σε όλα τα συνέδρια 9 η ώρα το πρωί. Έχω κάτι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την εξέλιξη της χημειοθεραπείας, γιατί ουσιαστικά είναι και το κύριο κομμάτι. Ήταν η πρώτη εξελικτικά θεραπεία μετά την χειρουργική στην διαδρομή της αντιμετώπισης του καρκίνου. Και ο καρκίνος σαν όσος ήταν γνωστός ήδη από την αρχαιότητα. Έχουμε εδώ τον επάπειρο του Edwin Smith, όπου αναφέρεται ότι είναι μία πάθηση την οποία, εάν την εμφανίσεις, θα αποβιώσεις. Δεν υπάρχει καμία απολύτως θεραπεία. Και τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα αναλωθήκανε στο να βρουν τότε οι ερευνητές μοντέλα στα οποία θα μπορούσαν να δοκιμάσουν κάποιες καινοτόμες θεραπείες. Έτσι λοιπόν τα πρώτα 20-30 χρόνια αναλώθηκαν εκεί. Και επειδή ο πόλεμος είναι η μητέρα πάντων, δυστυχώς ο θάνατος και οι παρατηρήσεις πάνω σε αυτόν τον θάνατο οδήγησαν στην ανάπτυξη της χημειοθεραπείας. Δυστυχώς λοιπόν ήδη προς τα τέλη του 1930 ερευνητές όπου μελετούσαν την προετοιμαζόμενοι για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μελετούσαν την επίδραση των τοξικών αερίων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διαπίστωσαν από την ανασκόπηση των φακέλων των ασθενών στρατιωτών που αποβίωσαν από το κατόπιν έκθεση του αέριου της Μουστάρδας, ότι αυτοί πριν πεθάνουν παρουσιάσαν μια βαριά υποπλασία των λεμφαδένων τους και μια ξεσημασμένη μυαλοκαταστολή. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα επίσης τραγικό συμβάν, ο βομβαρδισμός στο Μπάρι, όπου ένας μήνος βομβαρδιστικών του άξονα βομβάρδισε το λιμάνι του Μπάρι, όπου υπήρχε μία νιοποπή μέσα στην οποία υπήρχε και ένα πλοίο των Τζον Χάρβι, που το είχαν φορτώσει με αέριο της Μουστάρδας οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, αλλά δεν είχαν ενημερώσει κανέναν. Και φυσικά αυτό το αέριο της Μουστάρδας, όπως καταστράφηκε το πλοίο, απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα, χύθηκε επίσης στην θάλασσα, όπου ήδη υπήρχε και λάδι, το οποίο αποτέλεσε τον καλύτερο διαλύτη για την Μουστάρδα. Και παρατηρήσαμε λοιπόν ότι το προσωπικό που είχε εκτεθεί σε αυτά τα τοξικά αέρια, σε αυτοψίες που γίνανε, όντως παρουσίαζε την υποπλασία των λεμφαδένων και την μυαλοκαταστολή. Και βέβαια όλα αυτά, ειδικά ο βομβαρδισμός στον Μπάρι, είχε παραμείνει κρυφός μέχρι το 1960, οπότε και
τότε ανακοινήθηκε για πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν, αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στην ανακάλυψη του πρώτου αντινεοπλασματικού παράγοντα, της μεχλωρεθαμίνης, του νητρόδους της μουστάρδας. Και αυτός ο παράγοντας ήταν ο πρώτος που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του λεμφώματος, παθήσεις δηλαδή του λεμφοποιητικού, του μυοποιητικού συστήματος. Και αυτός ο παράγοντας ουσιαστικά αποτέλεσε το μοντέλο για την εξέλιξη μιας σειράς άλλων αποτελεσματικών αντινεοπλασματικών παραγόντων που ονομάστηκαν αλκυλιούντες ή αλκυλιωτικοί παράγοντες. Αυτοί λοιπόν οι αλκυλιωτικοί παράγοντες αναπτύχθηκαν όλοι στην δεκαετία του 40 και 50 και ήταν αυτοί οι οποίοι για πρώτη φορά δώσανε μεγάλες ελπίδες ότι κάποια νοσήματα προχωρημένα στάδια καρκίνου θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Δώσαν ακόμα και ελπίδες για ίαση, αν και αυτό πήρε πάρα πολύ καιρό για να το μπορέσουμε να το αποδείξουμε. Μετά τη δεκαετία του, μετά το τέλος της δεκαετίας του 60, πρακτικά σταματήσαμε να παράγουμε αλκυλιωτικούς παράγοντες, με εξαίρεση την τραμπεκτρεμπίνη, που είναι ένας παράγοντας ο οποίος μοιάζει με αλκυλιωτικός, δεν είναι όμως ο κλασικός αλκυλιούν παράγοντας. Και στην δεκαετία του 70 εμφανίστηκε η πλατίνα, είναι παράγοντας που μοιάζει με τους αλκυλιούντες παράγοντες, βέβαια δεν είναι αλκυλιώνει και αυτή είναι η διαφορά του, αλλά βασικά χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό στις έλκες του DNA για να ασκήσει το δράση. Στις πλατίνες λοιπόν το 1978 χρησιμοποιήθηκε, πήρε έγκριση να χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς. Ήταν το πρώτο φάρμακο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον μεταστατικό καρκίνο των οθικών και από εκεί πέρα, 10 χρόνια περίπου αργότερα, το 1986, πήρε έγκριση η καρποπλατίνη και 10 χρόνια μετά, το 1996, η τελευταία πλατίνα που κυκλοφόρησε, η οξαλιπλατίνη. Θα δούμε λίγο παρακάτω πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά. Ενώ αμέσως μετά το αέριο της μουστάρδας, πάλι σε μελέτες που αφορούσαν το στρατιωτικό προσωπικό και το χειρισμό εκεί των διαφόρων παραγόντων, διαπιστώθηκε ότι η ένδυα του φιλικού οξέως προκαλούσε μια εικόνα στο μυελό αντίστοιχη με αυτή που προκαλούσε το αέριο της μουστάρδας. Προκαλούσε δηλαδή μυελοκαταστολή. Έτσι λοιπόν, αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη μιας καινούριας κατηγορίας παραγόντων αντινεοπλασματικών, των αντιμεταβολητών, και με πρώτο και καλύτερο τον ανταγωνιστή του φιλικού οξέως, που είναι γνωστός ως σήμερα ως μεθοτρεξάτη και που το χρησιμοποιούμε. Λίγο αργότερα, στη δεκαετία του 1950, είχαμε τους ανταγωνιστές των πουρινών και το 1958 οι ανταγωνιστές της πυριμιδίνης, η πεντεφθορυρακύλη, ίσως το πιο πολύ χρησιμοποιημένο ακόμα και σήμερα φάρμακο στην θεραπεία του καρκίνου. Από εκεί και πέρα, από το τέλος του 1950, οπότε και είχαμε την παραγωγή της πεντεφθορυρακύλης, δεν είχαμε καμιά εξέλιξη, δεν είχαμε κανέναν καινούριο αντιμεταβολήτη, μέχρι το 2004, οπότε κυκλοφόρησε και πήρε έγκριση ως θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του πνεύμονα αρχικά δεύτερης γραμμής η Pemetrexate, ενώ το 1998 πλέον κυκλοφόρησε μια πιο βολική μορφή, ένα προφάρμακο της πεντεφθορυρακύλης, η Capecitabine, που εξακολουθούμε και χρησιμοποιούμε φυσικά μέχρι σήμερα με πολύ καλά αποτελέσματα. Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων είναι η αναστολή τοποϊσομεράσης, η τοποσίδη, η ειρηνοτεκάνη και η τοποτεκάνη. Είναι φάρμακα που έχουν καθιερωμένες ενδείξεις. Η τοποσίδη χρονολογικά είναι η παλαιότερη. Η ειρηνοτεκάνη και η τοποτεκάνη είναι φάρμακα της δεκαετίας του 1990. Και μια που αναφέραμε την ειρηνοτεκάνη, την οξαλιπλατίνη, την πεντεφθορυρακύλη, ας δούμε λίγο αυτά τα φάρμακα πόσο επηρέασαν το πεδίο της θεραπείας στο δεύτερο πιο συχνό ή βασικά στους πιο συχνούς καρκίνους, τον κολορτικό καρκίνο. Και βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια την διαδρομή των θεραπείων, ξεκινώντας από την ανακάλυψη της πεντεφθορυρακύλης από τον Χάιντεμπέλκερ το 1958 και φτάνουμε στη συνέχεια και βλέπουμε τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην έρευνα και φτάνουμε στο 2000 περίπου, όπου πλέον ο συνδυασμός της οξαλιπλατίνας και της ειρηνοτεκάνης
μαζί με την 5 φθοριουρακύλη και την λευκοβορίνη, πλέον αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου. Και αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση της επιβίωσης σε αυτή την νόσο που ήταν περίπου 5 μήνες χωρίς καμία θεραπεία και έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε για 21-22 μήνες και ακόμα περισσότερους αν χρησιμοποιήσουμε και τους στοχευτικούς παράγοντες όπως θα μας μιλήσουν οι συνάδελφοι αργότερα. Στη δεκαετία του 1970 είχαμε επίσης την ανακάλυψη και την κυκλοφορία των αντιβιωτικών, των αντινεοπλασματικών αντιβιωτικών. Πάρα πολύ γνωστοί παράγοντες που καθόρισαν τη δεκαετία εκείνη ήταν οι ανθρακυκλίνες, η δοξορουμπικίνη, η επιρουμπικίνη και επίσης κάποιοι άλλοι παράγοντες αντιβιωτικοί, μπλομικίνη, μητομικίνη κτλ. Ενώ επίσης, στην δεκαετία του 70 περίπου, είχαμε την έγκριση και την κυκλοφορία των αλκαλοειδών της Βίνκα, που ουσιαστικά για 20-30 χρόνια δεν είχαμε καμιά εξέλιξη σε αυτό το τομέα, μέχρι που το 1994 ανακαλύφθηκε η βινορελμπίνη και πήρε έγκριση σαν θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο του μαστού. Και το τελευταίο αλκαλοειδές στην Βίνκα είναι η βινφλουνίν, το τζάβλορ, το οποίο είναι η μοναδική θεραπεία που έχει έγκριση σαν θεραπεία δεύτερης γραμμής στον μεταστατικό οροθυλιακό καρκίνο. Από εκεί και πέρα, ίσως το φάρμακο που καθόρισε τη δεκαετία του 90 ήταν οι ταξάνες, Πακλιταξέλη και η Δοσιταξέλη, που πήραν έγκριση το 1992 και 1995 αντίστοιχα. Και η τελευταία ταξάνη που εγκρίθηκε για λειτουργία είναι η Γκαμπαζιταξέλη το 2010. Και βέβαια έχουμε και κάποια άλλα φάρμακα, τα οποία και αυτά χρησιμοποιούν έχουν δράση στην κυταρική άτρακτο, επηρεάζοντας ουσιαστικά τη λειτουργικότητα των μικροσωληναρίων. Ο τελευταίος παράγοντας επίσης που κυκλοφόρησε και πήρε έγκριση ήταν η Ερίμπουλιν, ένα φάρμακο το οποίο εγκρίθηκε σαν θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε ασθενείς που ήταν βαριά προθερατευμένοι, καταδεικνύοντας ένα μικρό αλλά στατιστικά σημαντικό όφελος σε μια τέτοια κατηγορία ασθενών. Την αναφέρω την Ερίμπουλιν όχι γιατί είναι ένα φάρμακο το οποίο άλλαξε την ιστορία της θεραπείας του καρκίνου, αλλά γιατί είναι η τελευταία ουσιαστικά ταξάνη η οποία πήρε έγκριση για κυκλοφορία. Και το θέμα τώρα είναι ότι ουσιαστικά πρακτικά έχουμε δοκιμάσει όλα τα φάρμακα. Έχουμε δοκιμάσει το ζωικό βασίλειο, το φυτικό βασίλειο. Έχουμε μάθει και έχουμε πάρει ό,τι θα μπορούσαμε να πάρουμε. Δεν νομίζω ότι αναμένουμε κάτι διαφορετικό. Επομένως, η ίδια η φαρμακοβιομηχανία έχει μείνει πίσω, δεν εξελίσσει πλέον νέα φάρμακα, νέα κυταροστατικά φάρμακα, αλλά έχουμε μπει στην εποχή της ανοσοθεραπείας και της στοχευτικής θεραπείας. Αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική εξέλιξη είναι ουσιαστικά οι φορείς που μεταφέρουν ήδη παλιά και δραστικά φάρμακα και οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, ένα προϊόν της νανοτεχνολογίας είναι η NAB Πακλιταξέλη, ένα φάρμακο το οποίο ουσιαστικά είναι ένα σύμπλοκο Πακλιταξέλης λευκοματίνης, που βρίσκεται μέσα σε ένα νανοσωμάτιο. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, μόλις μπει στην κυκλοφορία, απελευθερώνεται το σύμπλεγμα λευκοματίνης και πακλιταξέλης. Η λευκοματίνη συνδέεται από κάποιους, εν πάση περιπτώσει, υποδοχής της κυταρικής μεμβράνης των θηλιακών κυτάρων και εκεί, λοιπόν, απελευθερώνεται, εκεί μεταφέρεται αυτό το σύμπλοκο στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου, όπου απελευθερώνει τη δραστική μορφή, η πακλιταξέλη. Με τον τρόπο, λοιπόν, αυτό έχουμε και επίσης μια άλλη μορφή είναι η μορφή του λιποσωματίου, όπου το φάρμακο το δραστικό πάλι ενσωματώνεται σε ένα λιπόσωμα από φωσφολιπίδια με ή χωρίς επικάλυψη από πολυεθυνέλο γλυκόλη. Και έτσι έχουμε δύο φάρμακα που κυκλοφορούν στην χώρα μας, η λιποσωμιακή δοξορουμπικίνη και η πεγγυλιωμένη λιποσωμική δοξορουμπικίνη. Ενώ ένα ακόμα φάρμακο, η λιποσωμική, η ρενοτεκάνη, έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού από τον FDA, αλλά ακόμα δεν ξέρω αν δεν έχει κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Και αυτά τα φάρμακα, λοιπόν, έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, καλύτερη συγκέντρωση στους ιστούς, μεγαλύτερη δραστική ουσία στους ιστούς, προστατεύοντας τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς.
Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο θεαματικά όσο θα περίμενε κανένας για ένα νανοτεχνολογικό προϊόν, αλλά κάθε τι έχει τη θέση του. Και αυτό που φάνηκε στην Νάμπη Πακλιταξέλη, σε μια τυχιοποιημένη μελέτη μη κατωτερότητας σε σχέση με την κλασική θεραπεία, ήταν ότι αυτό το φάρμακο είναι το ίδιο δραστικό όσο και η κλασική Πακλιταξέλη στη θεραπεία του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα, ίσως περισσότερο δραστική στο πλακώδες καρκίνωμα. Αλλά, μια που αναφέραμε το πνεύμονα, για να δούμε τι βήματα έχουμε κάνει πάνω σε αυτόν, μάλλον τα βήματα εδώ δεν είναι τόσο εντυπωσιακά όσο είναι στον κολορθικό καρκίνο. Δεν έχουμε πάρα πολλά φάρμακα τα οποία μπορέσαν να καταδειχθούν τόσο αποτελεσματικά. Και ουσιαστικά αυτό που έχουμε πετύχει με τα φάρμακα, με τους συνδυασμούς αυτών των φαρμάκων, είναι να διπλασιάσουμε βέβαια την επιβίωση και από τους 5-8 μήνες να τη φτάσουμε στους 11-12 μήνες, ενώ η μεγάλη μας ελπίδα είναι η χορήγηση της χημειοθεραπείας στην εποχή της ανοσοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπείων. Και μια που αναφέραμε επίσης την Abacitaxel, να πούμε και ποια ήταν, αν θέλουμε, η practice changing εφαρμογή της, που στηρίχθηκε σε μία μελέτη, αφορά την θεραπεία του μεταστατικού παγκρεατικού καρκίνου. Ένας καρκίνος ο οποίος από το 1997 που είχαμε την τζεμισταθήνη, τίποτε δεν έχει αλλάξει αυτόνα. Το 1997 κυκλοφόρησε αυτό το φάρμακο, γιατί έδειξε μια μικρή βελτίωση στην επιβίωση, αλλά μια καλή ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ασθενείς. Και φτάνουμε από το 1997 μέχρι το 2011, που δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά, όπου πλέον ο συνδυασμός ειρηνοτεκάνης, οξαλιπλατίνας και της 5-φθορυρακύλης φαίνεται ότι είναι πολύ δραστικό. Δραστικότερος της τζεμσιταβίνης στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, με ένα αυξημένο κόστος, την τοξικότητα. Και από εκεί πέρα, 2 χρόνια αργότερα, το Abraxane, η Nab-Paclitaxel δηλαδή, στην μελέτη της EMPACT, συγκρίθηκε μαζί με την τζεμσιταβίνη, έναντι της μονοθεραπείας με τζεμσιταβίνη, και κατέδειξε ένα στατιστικά σημαντικό όφελος στην επιβίωση, στη συνολική επιβίωση, και αντίστοιχα στην μονοετή και στην διετή συνολική επιβίωση. Και βέβαια, στην εποχή της χημειοθεραπείας, να μην ξεχνάμε και την εξέλιξη και την κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση και αφορούν τις διάφορες ορμόνες και τα βήματα που κάναμε, προκειμένου να καταστήλουμε την εξέλιξη του καρκίνου, επηρεάζοντας την ομοιόσταση αυτών των ορμονών. Βήματα τα οποία προσέφεραν σημαντικά στη θεραπευτική, όπως για παράδειγμα και κυρίως στους κλασικά ορμονοεξαρτώμενους καρκίνους, τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του προστάτη. Πριν τελειώσουμε την ομιλία μου, θα μου επιτρέψετε μέσα στα επόμενα 2 λεπτά να σας δείξω μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε στο ποια είναι αυτά τα φάρμακα, πώς τα χρησιμοποιούμε, ποιοι συνδυασμοί είναι οι κατάλληλοι. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια μάθαμε να χειριζόμαστε τις τοξικότητές τους. Κανένας ασθενής με συμπαγή καρκίνο δεν πεθαίνει σήμερα από τοξικότητα της χημειοθεραπείας. Και για να μην είμαστε απόλυτοι, απειροελάχιστοι ασθενείς, και το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα. Ξέρουμε να τους χειριζόμαστε. Έχουμε εξελίξει τους υποστηρικτικούς παράγοντες, η τοξικότητα δεν αποτελεί πλέον κύριο πρόβλημα, αλλά ας δούμε λίγο μέσα τι μάθαμε εμείς μέσα από την αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού. Στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού, τα βήματα που έχουν γίνει, ναι, έχουν αυξήσει την επιβίωση, αλλά νομίζω ότι ένα σημαντικό βήμα, και αυτό έγινε με αφορμή τον καρκίνο του μαστού, ήταν η επικουρική, η συμπληρωματική χορήγηση χημειοθεραπείας σε άτομα στα οποία είχαν πρώιμο καρκίνο του μαστού. Μάθαμε λοιπόν εμείς ότι εάν χρησιμοποιήσουμε την χημειοθεραπεία, κερδίζουμε μειωμένη θνητότητα κατά 38% στις γυναίκες κάτω από τα 50 και 20% στις γυναίκες πάνω από τα 50. Μάθαμε επίσης ότι αν προσθέσουμε στην ανθρακυκλίνη και τις ταξάνες, μπορούμε να κερδίσουμε ένα επιπλέον όφελος στη θεραπεία. Και δέστε λίγο πώς σηματοδοτήθηκε αυτή η αλλαγή στην συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Ουσιαστικά, στη δεκαετία του 1970, με το συνδυασμό του CMF, εντοξάν μεθοτρεξάτη φθορυρακύλη, κερδίσαμε ένα 4,2%.
στη δεκαετία του 80 με την εφαρμογή των ανθρακυκλινών, άλλο ένα 4,3%. Προσθήκη των ταξανών, άλλο ένα 5,1%. Καίπονται οι χορήγηση της χημειοθεραπείας μαζί με τις στοχευμένες θεραπείες. Ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό, 6%. Μάθαμε επίσης πότε να χρησιμοποιούμε την επικουρική χημειοθεραπεία. Και αυτό γιατί αποκτήσαμε πλέον μέσα από την εξέλιξη της μοριακής βιολογίας τη δυνατότητα να ελέγχουμε την γενετική υπογραφή του καρκίνου. Να μάθουμε, να αξιολογούμε τα διάφορα γονίδια που παρουσιάζουν οι μεταλλάξεις μέσα στο καρκινικό κύτταρο. Έτσι λοιπόν αναπτύξαμε αυτές τις πλατφόρμες που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε καλύτερα τους ασθενείς που θα τους χορηγήσουμε την χημειοθεραπεία. Μάθαμε επίσης ότι εάν χορηγήσουμε πριν από την επέμβαση στην χειρουργική την χημειοθεραπεία, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είδαμε λοιπόν ότι αν χορηγήσουμε προεγχειρητικά την χημειοθεραπεία, αδριαμικίνη και ντοξάν, κερδίζουμε μεγαλύτερο ποσοστό πλήρων παθολογανατομικών υφέσεων. Και είδαμε ότι αυτές οι υφέσεις, οι παθολογανατομικές, σχετίζονται με μεγαλύτερη επιβίωση. Έτσι λοιπόν, καταφέραμε να πείσουμε τους υπόλοιπους και κυρίως τους χειρουργούς ότι χορηγώντας πρώιμα την χημειοθεραπεία μπορούμε να υποσταδιοποιήσουμε τον καρκίνο και μπορούμε να κερδίσουμε μία μερίδα ασθενών, ένα ποσοστό ασθενών που θα κάνουν πλήρη παθολογονατομική ύφεση. Είδαμε επίσης ότι χορηγώντας upfront όλες τις διαθέσιμες χημειοθεραπείες στους ασθενείς αυτούς αυξάνουμε τα ποσοστά των πλήρων υφέσεων και τις συνολικές ανταποκρίσεις. Μάθαμε ότι η εβδομαδιαία χορήγηση της πακλιταξέλης είναι αποτελεσματικότερη από την τρισεβδομαδία ή από τους συνδυασμούς χορήγησης της συνδυασμένης χημειοθεραπείας κάθε τρεις εβδομάδες. Μάθαμε επίσης ότι αν χρησιμοποιούμε την εντατικοποιημένη διαδοχική χημειοθεραπεία, προεγχειρητικά μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά πλήρων υφέσεων. Επίσης μάθαμε ότι αν χορηγήσουμε την ταμοξιφένη για 5 χρόνια μετά το χειρουργείο και την χημειοθεραπεία, μειώνουμε τη θνητότητα κατά 31% στις γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού. Μάθαμε επίσης ότι παρατείνοντας την ταμοξιφένη πάνω από τα 5 χρόνια, κερδίζουμε ακόμα μία μείωση του σχετικού κινδύνου υποτροπής του καρκίνου. Μάθαμε ότι οι αναστολής αρωματάσης είναι αποτελεσματικές θεραπείες, αποτελεσματικότερες της ταμοξιφένης στις μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες. Και πολύ πρόσφατα, μετά το 2014, μάθαμε ότι σε γυναίκες προεμηνοπαυσιακές με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, το να χορηγήσουμε τον αναστολέα της αρωματάσης μαζί με έναν LHRH αγωνιστή, έχει μεγαλύτερο όφελος από ότι εάν χορηγήσουμε την αμοξιφένη. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, τελειώνοντας, ας αναρωτηθούμε, παρά το ότι πολλοί είναι απαισιόδοξοι για την πορεία της χημειοθεραπείας, γιατί θα παραμείνει και στα επόμενα χρόνια ένα βασικό στοιχείο της εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου, γιατί ξέρουμε ότι η χημειοθεραπεία δουλεύει. Ξέρουμε ότι είναι η μοναδική συστηματική θεραπεία η οποία έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ίαση. Επίσης ξέρουμε και έχουμε πάρα πολλά δεδομένα ότι βελτιώνει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα της ζωής στους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο. Και επίσης ξέρουμε ότι μπορεί η θεραπεία αυτή, η χημειοθεραπεία, να συγχορηγηθεί με τους στοχευτικούς παράγοντες. Και ελπίζουμε και με την ανοσοθεραπεία. Επομένως, λοιπόν, είναι μια απαραίτητη θεραπεία. Πιστεύω ότι θα την κρατήσει την αξία της και στο μέλλον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε νέα φάρμακα του τύπου των κλασικών κυταροστατικών. Θα βελτιώσουμε όμως τη δυνατότητα χορήγησης αυτών των θεραπείων με τις νανοτεχνολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρανικιώτη, για αυτή όλη την ιστορική αναδρομή και
πραγματικά νομίζω και εγώ ότι η χημειοθεραπεία υπήρξε, θα υπάρξει. Και το θέμα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Ερωτήσεις ή σχόλια από το ακροατήριο. Yes, please. What, please? Yes, usually works in cell cycle. Yes, all. Όχι. Στο σημείο ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος του μαστού, μάλλον έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα χορηγώντας την προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Ναι, αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι χορηγώντας προεγχειρητικά την χημειοθεραπεία, ακόμα και αν δεν επηρεάζει, στο σύνολο, έτσι, και στους ορμονοεξαρτώμενους και στους μη ορμονοεξαρτώμενους και στους τριπλάρνητικούς και στους HER2-θετικούς. Αν μη τι άλλο, ίσως στο θέμα της συνολικής επιβίωσης να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της προεγχειρητικής ή της επικουρικής χημειοθεραπείας. Είναι ένα κομμάτι που το ψάχνουμε ακόμα, τουλάχιστον στο σύνολό του. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι μπορούμε να υποσταδιοποιήσουμε τους όγκους, μπορούμε να δούμε και ποια είναι η ανταπόκριση του καρκίνου στα φάρμακα που χορηγούμε, έτσι, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτόν τον ασθενή σε επόμενη φάση. Αλλά και το γεγονός ότι μπορούμε να πετύχουμε την παθολογοανατομική πλήρη ύφεση, που είναι καθοριστική για την επιβίωση, νομίζω ότι αυτό είναι που έχει αλλάξει την αντίληψή μας πάνω στην χημειοθεραπεία του καρκίνου μαστού. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι χρησιμοποιούμε σαν καταληκτικά στην ψημεία στις διάφορες μελέτες. Και βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από τον κύριο Καρανικιώτη είναι σωστά. Σε ορισμένους καρκίνους, στους οποίους έχουμε πολλαπλές επιλογές θεραπευτικές, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, η έννοια της συνολικής επιβίωσης είναι πάρα πολύ σχετική. Και ο λόγος είναι διότι οι άρρωστες συνήθως έχουν νόσο, η οποία επιτρέπει, η πορεία της νόσου που έχουν επιτρέπει τη χορήγηση πολλαπλών γραμμών θεραπειών. Επομένως, η έννοια της συνολικής επιβίωσης είναι αρκετά προβληματική για να εκτιμηθεί η δράση της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας στην συνολική επιβίωση. Εκείνο που φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Καρανικιώτης, η πιθανότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης, παθολογοανατομικής ύφεσης, δηλαδή να μην υπάρχει στο παρασκεύασμα το χειρουργικό μετά το χειρουργείο καθόλου νόσος. Και αυτό ξέρουμε ότι αυτό και από μόνο του δίνει όφελος στην επιβίωση και στο ελεύθερο νόσο διάστημα και πιθανότητα στην συνολική επιβίωση. Και το δεύτερο που έχει σημασία αυτό το σαν παράμετρος είναι το διάστημα μέχρι την υποτροπή της νόσου. Αυτό ίσως για κάθε θεραπεία, σε κάθε φάση της νόσου, είναι ίσως πιο αντιπροσωπευτικό το κατά πόσο κάποια θεραπεία δουλεύει ή δεν δουλεύει. Έτσι, αυτό σαν ένα σχόλιο ίσως διευκρινιστικό για την πράξη. Άλλη ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. Που κάνει το άνθρωπο αισιόδοξο και επομένως αυτό δημιουργεί αλλοιώσεις εσωτερικές. Βέβαια, είναι κάτι θεωρητικό, νομίζω γενικώς αποδεκτό αυτό, αλλά έρευνες που μπορεί να δείχνουν πιο συγκεκριμένα.
συγκεκριμένα την ψυχική κατάσταση σαν μέσο θεραπείας του καρκίνου, τι είναι αυτή η χημειοθεραπεία, γιατί δεν υπάρχει εδώ έξω θεραπεία σε εσωτερική κατάσταση. Και αν δεχτούμε, συγγνώμη που λέω να μα έλεγε αυτά τα αλαρίσκα, αν δεχτούμε, έχω ακούσει και ότι είναι ενδεχομένω και αυτό άνοσο θέμα πλέον, λέει εγώ που δεν μπορώ μήπως λοιπόν και αυτό το αυτοάνωσμο τόσο για τα τις άλλες ασθένειες, τόσο για τον καρκίνο, όσο αυτό δεν σου επηρεάζει, είναι και αυτό ένα από τις εσωτερικές καταστάσεις. Ναι. Αν πρέπει να σου πω, αν το αυτοάνωσμο σημαίνει μια αντίδραση συστημάτων του οργανισμού και μια επίθεση που είναι σωστά, δεν ανταποκρίνεται, δεν υπογραμμίζει κατά κάποιο τρόπο εσωτερικά του ανθρώπου, το ναι, όχι, κάνω, δεν κάνω, θέλω, δεν μπορώ, και όλη αυτή η κατάσταση που σωματοποιείται πλέον. Ναι, το ερώτημα είναι που έθεσε ο Δεσπότης ότι αν οι εσωτερικές συγκρούσεις, η πίστη, η ψυχική διάθεση, η αισιοδοξία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αίτιο πρόκλησης του καρκίνου ή ελαττωμένης αντίδρασης σε οποιαδήποτε θεραπεία. Κάπως, ναι. Και θεραπείας του καρκίνου, ναι, ακριβώς. Θα σας πω λίγο. Πολλές φορές έχουμε προβληματιστεί όλοι μας, όλοι οι ογκολόγοι έχουμε προβληματιστεί με αυτά τα ζητήματα. Αν το δούμε σε επίπεδο καθαρά τεχνοκρατικό, σε επίπεδο μελετών, εμείς έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε τις κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Προσωπικά, μάλλον επίσης μέσα από αυτές τις μελέτες, έχουμε δει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού διαγνώστηκαν με κατάθλιψη, εμφανίσανε στατιστικά σημαντικότερα ποσοστά υποτροπής. Επίσης, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν, οι άνθρωποι που αγαπάνε, δέχονται την χημειοθεραπεία και ανέχονται την τοξικότητά της πολύ καλύτερα. Οπότε, ακόμα και αυτό θα μπορούσε να ερμηνεύσει θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μηχανισμό ερμηνείας του γιατί η πίστη, η αγάπη, η αισιοδοξία, το να μοιράζεσαι, μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο. Ακριβώς. Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και υπάρχει η προσωπική εμπειρία του καθενός που νομίζω ότι συμφωνούμε οι περισσότεροι. Έχουμε βιώσει ασθενείς οι οποίοι πήγαν παράδοξα καλά για κάποιους τέτοιους συγκεκριμένους λόγους. Ευχαριστώ. Υπάρχει ολόκληρο στο Αγγελό Τραπέζι το βράδυ που είστε και προεδρεύων και θα συζητηθεί πολύ εκτενέστερα το όλο το θέμα. Ευχαριστούμε πάντα θερμά για την παρουσία σας. Το μικρόφωνο λίγο μου το ανοίγετε. Μάλλον πρέπει να τα ανοίξω εγώ. Σωστά, δίκιο έχεις.